μου. Σαν τσαρδί, καλό είναι. Σαν σπίτι έχει τα προβληματάκια του. Μπα, δεν μας αρέσει τίποτα. Όχι, πώς. Πάλι καλά. Η τύχη, ας πούμε, είναι πολύ ωραία. Τα εξαιρετική, θα έλεγα. Και τα πατώματα, άψογα. Δεν το ξέραμε να κοτσάρουμε μπανιέρα και μπιντέ στη μέση για να το κάνουμε του γούστου σας. Αν το λέτε, μην το λέτε. Μια μπανιέρα θα ήταν ό,τι πρέπει για να ξεπλύνει το κίτς που κουβαλάτε εδώ και χρόνια τώρα. Κίτς, ε! Κίτς! Όχι, όχι, όχι! Όχι! Θα είμαστε μόνοι μας. Ναι, ο Λάβης αργήσει να έρθει. Και αν έρθει ξαφνικά, τι κάνουμε. Σου λέω, θα αργήσει πολύ. Και πώς είσαι έτσι σίγουρη. Αφού χωρίσαμε. Όπα! Τι ίδια έκανε και αυτός όταν του το είπα. Γιατί πουλάκι μου. Γιατί πουλάκι του. Αυτό μόνο βρήκε να πει ο Λεχρήτης. Ναι, και μετά άσπρισε, κοκκίνησε, μπλάβησε, χέστηκε πάνω του, σας λέω. Γιατί παιδάκι μου το πέταξε με στα μούτρα του ανυποψίας του. Άριστα έπραξε, χρυσό μου. Τους άντρες πρέπει να τους πιάνεις εξαπίνεις για να τους ελέγχεις. Ναι. Ναι. Έχεις πέσει μάλιστα, Διάννα, αν η πρώτη κουβέντα που θα βγάλουν από το ηλίθιο στόμα τους είναι κάτι σαν το πνίξιμο του βατράχου. Αυτό ακριβώς έκανε. Σπλάτς και μετά άρχισε τα δεν ξέρω, θα δούμε. Οι συνθήκες δεν έχουν οριμάσει ακόμα. Χρειάζεται ψύχρεμη μεθεώρηση των πραγμάτων και βαθιά συνείδηση των νέων συνθήκων. Ναι, κάτι τέτοια μου έλεγε. Αλλά μου είπε και κάτι άλλο που δεν κατάλαβα αν έπρεπε να κλάψω ή να βελάξω από το κλάμα. Η ταπεινή μου γνώμη, άρχισε το βέλαγμα. Η πρώτη νότα είναι μου. Έλα! Δεν θέλω ή το πάθεις. Θα πάω να τον βρω εγώ. Θα ψαρέψω εγώ το ροφό που έκανα γιαγιό. Να δω τι σκατάχει μέσα στο μυαλό του. Όχι, κυρία Ντένι, μην μπλέξουμε τα πράγματα. Αφήστε, μην καταλάβει και η ραβωνιάρα του τίποτα. Αλήθεια, αυτή η δικηγόρος άνευ χαρτοφυλακίου και λοιπόν προσόντων τι κάνει. Το μαλάκα. Τον απόλυτο μαλάκα όμως. Μου γυρίζει τσοκαρί εδώ μέσα, λες και είναι σπίτι της. Και νομίζω ότι βγάλαμε μια νομική για να δουλέψει εμένα πια. Αυτή που ακούει νομική και νομίζω ότι είναι ξενυχτάδικο στον Μπουρνάζι. Ναι, Ερικα, μου το είπε και αυτό, μου το είπε και αυτό μια μέρα και κόντεψα να φάω τα δικόγραφα. Τι, ο κύριος, στο μπάνιο, κάνει κουρά υγείας και μορφιάς. Ναι, μας έχει κλέψει δύο τα σμαθάρια. Ερικα, μου σε κλείνω, μάλλον το κνόδαλο θα είναι. Ναι, θα περιμένω να κατέβεται μου το κεφάλι μου και μετά θα τις ανοίξω. Ευχαριστώ, θα τη χρειαστώ. Γεια σου, Χρυσό. Γεια σας, κυρία Μανκορά, πώς από εδώ. Εγώ πώς από εδώ, εσύ πώς από εδώ. Αλλά ξέχασα, τα κρύβεσαι πάλι από κανένα πελάτη σου. Αλλά μη στεναχωριέσαι, Χρυσό μου. Αυτά έχουν οι χασοδίκες. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Νιάτα, ομορφιά, μέλλον. Να σκοτώνω όσο το δίποτα στο πορτοράφτη για την 8η πλαστική. Αγιάς μου, πού είναι! Και να μην μου πετυχαίνει κιόλας. Κωνσταντίνε! Δεν είναι εδώ κανείς! Πώς δεν είναι! Τι το έλα, αγόρι μου! Έλα να κρατήσεις παρέα στην κυρία Μαρκορά. Έχετε τόσα πολλά να πείτε στην κοινή σας γλώσσα. Εγώ σας αφήνω. Να πήγαινε, Χρυσό μου, γιατί θα λυσάξουν οι δόλοι οι βαρεπινίτες σου. Κάθε Τρίτη δεν είναι το happy hour με τη Μίνα. Σιχτήρ, σαν μια μύδι. Μίνα! Άξι. Πού πήγε? Είχε αφήσει οι δύο πελάτες στο πεζοδρόμιο και έφυγε τρέχοντας. Μη χάσει τη βίζιτα. Πάλι πλακωθήκατε. Μα τι έχουμε να χωρίσουμε εκτός από σένα. Αλήθεια, πότε θα χωρίσετε? Ντένι, πάλι τα ίδια θα αρχίσουμε. Χώρισε εσύ με την κυρία να αρχίσουμε, αλλά. Ντένι, κάτι λένε για η παραφορά της θανατικής ποινής. Αν σου λέει κάτι. Είμαι στην Επιτροπή. Ρε αγόρι μου, είναι αμαρτία να νομίζεις ότι στο πρόσωπο της κυρίας Αγγελοπούλου έχεις βρει το μισό σου μήλο. Ή μάλλον για την περίπτωσή της το μισό σου λεμόνι. Ντένι. Σου υπενθυμίζω ότι έχω διπλή ψήφο στην Επιτροπή. Μα βρε, αγόρι μου, πότε θα τακτοποιηθείς? Εντάξει, επαγγελματικά το πήρα απόφαση. Πρώτα θα καταργηθεί το θέατρο και μετά θα ανεβάσεις εσύ την Αντιγόνη. Δεν επηρεάζω και πολλά μέλη της Επιτροπής. Αλλά τουλάχιστον να έκανες οικογένεια. Πάμε σαν άλλοτε στο μακρινό τα κρόγια. Με βρίσκες μια κοπέλα όμορφη. Πονόψυχη, λογική, κάτι σαν τη Μανούλα. Κι που στέκονται οι βράχοι. Για να μην πηγαίνουμε τόσο μακριά, μία σαν τη Μαρίνα. Και φίλο. Τι είπες? Καλά, μη θυμώνεις, είπα μία σαν. Σαν να μου φαίνεται ότι υποψίεσαι μου ότι τα έχεις χάσει, είναι βάση μας. Μα πώς το διάλογο πέρασε από το μυαλό, τι εγώ. Μη θυμώνεις, αγόρι μου, μυαλό είναι, περνάνε διάφορα. Όπως μια σφαίρα θα ρεπεί. Κωνσταντίνε, έτσι πα. Γι' αυτό η καταιγίδα της σερή μου. Είναι σαν τάμε εδώ. Καλημέρα, Φλωράνς. Βλέπω κουβαλάς πάλι. Μη στεναχωριέσαι, Χρυσό μου. Κι όπου να είναι θα ξεκουραστείς κι εσύ. Θα σε κουβαλήσουν άλλοι. Εμένα μου όλοι τουλάχιστον θα με θάψουνε. Και με τον ηφικό μου. Ενώ εσένα θα σε κάψουνε για να μην ξαναβρικολακιάσεις. Χαίρομαι που βρήκε μια παρέα την άλλη. Εγώ σας αφήνω. Δεν μας αφήνεις αν δεν μιλήσουμε για το γάμο σου. Καλά σου ήβρε η μάνα σου. Παντρέψε επιτέλους να πάρουμε κι εμείς σειρά. Μόρδε, δεν παρατάτε κι δυο. Άιντε από εκεί. Τα βατζίδες στο κεφάλι μου. Φλωράνς, τον άκουσες?
Καλέ που τα άμαθε αυτά. Ακούω τα βαντζίδες. Αλλά έννοια σου και δεν την ξέρει καλά την τέννη. Δηλαδή δεν καταλάβατε τίποτα. Απολύτως. Σαν να πήρα συνέντευξη από το Βέλτσο. Αφήστε, μην τον πιέζουμε. Θα δω κι εγώ τι θα μου πει απόψε. Θα βρεθείτε. Θα πάμε σινεμά. Θα έρθει βέβαια και ο Τόλης για να μην καρφωνόμαστε. Ποια θα δείτε? Το Μεσάνυχτα στον κήπο του καλού και του κακού. Α, ναι. Υπέροχη ταινία. Πολύ αναζωογονητική. Τόσο καλή, ε! Αφού σου λέω, ένιωσα άλλος άνθρωπος όταν ξύπνησα. This is really for people over 21. Oh, he is. He just forgot his ID. Well, Mr. Foreman. Μουστάσου, μουστάσου, πρόσεχε. Αυτό, κοίτα, αυτό, πρόσεξε αυτό το πράγμα. Το βλέπω. Κοίτα, μαύρα, τρός. Πρόσεχε. Πρόσεξε, τι της λέει. Γιατί της το λέει. Γιατί της το λέει, γιατί... I got some information for Garvey. Με συγχωρείτε. Αλλή μου, το χαρά μου. Τι φοράς, κανέ. Προστάσου, προστάσου! Πρόσεξε, εδώ πρόσεξε τώρα. Πόσο απλά τη αργιώνει τον έρωτα του. Για γίνει παλικάρι, θα τη χαρούμε καθόλου την ταινία τώρα. Έλα, μην το μαλώνεις, υπάρχει λόγο. Τι ήταν δηλαδή που βρήκα δύο ώρες να ξεφύγω από το κομμάτι σου. Στο σπίτι δηλαδή. Τι θα γίνει τώρα, μου τι σχέσετε κι αυτές. Υπομονή, θέλει μου, υπομονή. Ορίστε και ηχό των γεγονότων. Τι υπομονή, ρε. Μου το έχει κάνει το σπίτι βαρελάδικο. Χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Πως δεν το ξέρεις. Για αυτό λουλούδια και ευχές εμένα μου φέρνει. Γιατί αγόρι μου, γιατί τους χρωστάω λεπέντρι. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ, το λέει και η Άτζελα. Η Άτζελα ρε ηλίθεια, παίρνει 800 καφετιά το βράδυ για να μην γιορτάζει ποτέ. Εσύ μη σου πω τι έχεις πάρει. Μη λες πως δεν το ξέρεις. Μα που να ξέρασες σαν από τα σκάσε ρε. Γι' αυτό λουλούδια και ευχές εμένα μη μου στέλνει. Για λουλούδια και ευχές ρε Ρωσοπόντια, κλασμένος έχει. Οι χωρισμένοι ζουνε πάντα σκάσε. Με το χθες. Σκάσε είπα! Και μη σε ξανακούσουν να πεις τραγούδια χωρισμένους, θα σου φάω το λαρίκι, ξηγηθήκαμε. Ξηγηθήκαμε. Άντε ξέραν τώρα μέσα και κλείς το δωρημάδι. Χωρίσαμε ένα δίληνο. Δεν υποφέρεσαι. Με τα κρύα στα μάτια. Η αγάπη μας ήταν γραπτό. Να γίνει σκάσε, δυο κομμάτια. Σκάσε ρε, σκάσε ρε πανάθεμα. Ωραία, εγώ. Να κοιμηθούμε παρέιτσα. Μπράσεις στο διάλογο που θα κοιμηθούμε και παρέιτσα, πετροφάγε. Και εσύ μαζί της, μπρούτε. Χριστέ μου, τι ακούω λοιπόν. Άκου να δεις, πάνε να κλείσω τα ματάκια μου. Μη σε ξανακούσω να βγάλεις κιχ. Μη σε ξανακούσω να πεις λέξη ή παράγωγο του χωρισμού. Θα σε κλάψει όλο το κοπανάκι τριφυλίας. Γκέγκε. Μπράσεις στο διάλογο που θα πεις και γκέγκε. Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από τον άλλον. Να το ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα. Με ποιο δικαίωμα σε πήρα από μένα. Με ποιο δικαίωμα. Βετολή, τι είναι παραγωγό. Πες μου, αγόρι μου. Πες μου, αστέρι μου. Πες μου, μισού και σ' αρέσει. Πες μου, υπάρχει κανείς τρόπος να γλιτώσω από σένα. Πες μου το όνομα αυτού του πούστη που μου πήρε το μαρινάκι και εγώ να φύγω για πάντα. Γιατί Χριστέ μου βάζει τέτοιου πειράγματος. Μόνο το όνομά του. Σου είπα, ρε, δεν ξέρω. Άι, παράτα με. Καλά. Καλά. Εγώ πάω μια φορά να ξεθολώσω. Θα πάρεις το διαβατήριο μαζί. Και κοίταξε να δεις, μην κλειδώσεις, να μην σε ξυπνάω. Αλλιώς θα τη σπάσω! Έλα, ποιος να είναι τώρα? Λέμε να ρωτάς, σπίτι σου είναι. Α, ο Λάμπης. Και τα ψυχραιμία, α, ο Λάμπης. Λες και λέει, α, οι πίτσες. Άκου το μωρό, τον καημένο. Α, τον καημένο, ε, τον καημένο, ε, βέβαια. Έτσι αρχίζουν όλα από τη λύπηση και μετά... Και για να έχουμε καλό όλο το παιδί, τι θέλει αυτός εδώ, ε? Τι θέλει αυτός εδώ? Θα μας φέρει το δώρο του γάμου, ε, μην το φέρεις στην εκκλησία. Α, κάνουμε και χιούμορ, κάνουμε και χιούμορ, αλλά δεν κάνεις άλλος, εγώ φταίω που σου έδωσα να διαβάσεις Oscar Wilde και... Πού πάρεις παιδάκι μου? Να το ανοίξω. Τι να το κάνεις? Να το ανοίξω, θα σπάσει την πόρτα. Να σου σπάσει. Δεν θα είσαι με τα καλά σου, 7 φορές την έχω αλλάξει την πόρτα. Κι εγώ θα βγάλω τώρα. Στην κουζίνα. Στην κουζίνα. Στην κουζίνα. Εγώ στην κουζίνα. Έλα, παιδί μου, θα τον διώξω σε λιγάκι. Σε λιγάκι, έμεινε το ξεπεράσουμε. Όχι, πήγαινε και σου λέω, σε 5 λεπτά τον έχω ξεπετάξει. Α, θα το ξεπετάξεις κιόλας, θα το ξεπετάξεις. Έρχομαι, Λάμπη μου. Τώρα τα μου είναι απαραίτητα. Όχι, πες μου, τα μου είναι απαραίτητα. Μαρινάκι μου, μαρινάκι μου, μαρινάκι μου! Μαρινάκι μου! Έλα, ρε αγόρι μου, ηρέμησε! Ηρέμησε με παιδάκι
Ηρέμησε, βρε αγοράκι μου. Έλα, βρε αγόρι μου. Μωράκι μου, μωράκι, αγόρι μου, μωράκι μου, έτσι με λέγες πάντα. Είσαι και πρωτότυπη, κυρία μου, αψώσου τα ίδια. Καλά μου τα έλεγε μένα η φορά, καλά μου τα έλεγε μένα η φορά. Σκάτα. Για ακού να σου πω, πήγαινε μέσα να τον ηρεμήσω για να πάει στο καλό, γιατί για στη στέγνη, για να σας μάθω όλα εδώ μέσα, θα σας μάθω. Ευκαιρία να επιτυχείς και στο κακό σου γούστο. Αϊ. Το κεφάλι με έχει χτυπήσει. Έλα, βρελτά. Έλα, βρελτά. Μου άσε τα καφραδιάτικα. Έλα, έλα, πήγαινε να κοιμηθείς. Πάμε να κοιμηθούμε μαζί. Μην τολμήσεις. Μην τολμήσεις. Ξέχνα την κρατημόνη. Εκεί, εκεί στο κρεβάτι. Εκεί στο κρεβάτι θα τα ξαναβρούμε όλα, ε. Εκεί δεν τα λύναμε όλα, τα τσακωνόμαστε. Έλα, βρελτά. Αυτά τελείωσαν. Πάλε πια. Έλα, σήκω να σε πάω στο τόλι. Γιατί σε τύφλα. Τύφλα, εγώ. Ώστε τα λύνατε όλα στο κρεβάτι, ε. Σε παρακαλώ. Και εμείς γιατί όταν τσακωνόμαστε, είμαστε όρθιοι. Να φύγω, να φύγω και να σε αφήσω μόνο μαζί. Δεν θα είσαι καλά, εγώ δεν πάω πουθενά. Αν πάρω το δαγκάτσο. Έλα, βρε αγάπη μου, δεν το βλέπεις τι κατάσταση είναι. Σήκω να φύγεις. Και τι να το κάνεις. Τι να το κάνω, δεν το κοιμήσω, τι να το κάνω. Έλα, βρε αγάπη μου, έλα, πήγαινε, πήγαινε, δεν το βλέπεις πώς είναι, δεν το λυπάσαι. Και εμένα ποιος θα με λυπηθεί δηλαδή, ε, ποιος θα με λυπηθεί εμένα. Δεν το γλιτώνεις το φλιτάρισμα, σιγά ρε αγρίκια θα μου σπάσει τη μόρτα. Έμεινε μαζί του, το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω! Έμεινε μαζί του! Α, δεν το πιστεύω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα οι δυο μας, εγώ δεν ξέρω τι κάνουμε! Ουίσκι έχεις. Να σου πω, έχει διαρρέσει την αγορά του και έχω καλό πατσά. Και να της λέει όλος ότι όλα τα λύνανε στο κρεβάτι! Και να έχω και τη δικιά σου, λέει συνέχεια, μωράκι μου και μωράκι μου! Και ενώ εγώ τόλμη μου δεν διαμαρτυρήθηκα καθόλου, και ήχνε να έβγαλα, έφαγα και καστούκι! Μωρέ, καλά μου τα έλεγε μένα η Φλόρα! Καλά μου τα έλεγε μένα η Φλόρα! Σκατά! Τι θες από τη ζωή μου, νυχτιάτικα, καλέ μου άνθρωπε, τι θες! Ουίσκι έχεις! Νεύρα έχω, υπερένταση έχω και δεν μπορώ τους σκηνές ζηλοτυπίας στις 3 ώρα το πρωί! Σκηνές ζηλοτυπίας εγώ! Ζηλότυπος εγώ! Α! Όχι, δεν είσαι ζηλότυπος, Σκανδιναβός είσαι, βγαλμένος κατευθείαν από τον Μπέργκμαν. Άντε, αγοράκι μου, άντε σπιτάκι σου, άντε για νανάκια! 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 Ενώ είναι με τον άλλο στο κρεβάτι μου! Με τη γυναίκα μου! Αποκλείεται! Ουίσκι έχεις! Α, πήγαινε αγόρι μου σπιτάκι σου να κλειδίσει, λέω να χαρεί τον τάταλό σου! Αποκλείεται, μπορεί να μου κολλήσει εμένα τώρα! Εμένα όμως μου κολλάει, εκείνο μόνος! Θα σε πω, αγριεύομαι να πάω το καιρό στο σπίτι μου, μήπως με τον να κοιμηθώ εδώ! Και τελικά κοιμήθηκε εκεί! Όλη νύχτα, αγκαλιά και το ροχαλιτό σύννεφο. Πού θα πάει αυτό το βιολί, κυρία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ μου το λες, πού θα πάει αυτό το βιολί! Γιατί θα πρέπει δηλαδή κάθε φορά που ξαποστένεις κάποιο κομμενό σου να το κοιμίζω εγώ στο σπίτι μου! Σου έχω καμία υποχρέωση, κυρία μου, και δεν το ξέρω. Μου το εξηγείς αυτό! Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ μου το εξηγείς αυτό! Έλα, βρε τώρα, υπομονή! Πόσο υπομονή πια να κάνω, μου εξαντλήθηκε! Άσε δηλαδή που έχουν αρχίσει τα σχόλια στην πολυκατοικία. Η πουτάνα του 7ου έχω καταντήσει, θα με διώξουνε μόλις αντιχέλμη, θα μαζέψουν υπογραφές και θα με διώξουνε. Έλα, βρε τόλι, θα περάσει. Τώρα είναι δύσκολες μέρες. Εσύ να έχεις δύσκολες μέρες, το καταλαβαίνω. Εγώ πάλι γιατί να έχω, που δεν τις γλιτώνω δηλαδή έτσι όπως το πας. Με γκαστρώσανε, μωρή τρελή, το καταλαβαίνεις. Με γκαστρώσανε! Κρίμα. Και εγώ που νόμιζα ότι ήσουν το μοναδικό μου στήριγμα. Α, σπιτανιέ μωρή σε μένα και δεν περνάνε. Άλλη δουλειά δηλαδή δεν έχουμε. Να γιατροπορεύουμε κάθε βράδυ τα 40 παλικάρια. Έχουμε και εμεί ζωή να ζήσουμε. Λέμε τώρα. Έλα, βρε τόλι, θα ηρεμήσει, το υπόσχομαι. Επειδή ο Λάμπης είναι ικανός να ξανακάνει κανένα ντους, συνεννοήθηκα με την κυρία Ντένι να πάμε σπίτι τη. Και είναι καλό τώρα αυτό, δηλαδή να μείνω ήσυχο τώρα εγώ. Ναι, παιδί μου, λύσα κακιά. Τη είπα ότι τσακώθηκα με το Λάμπη και ότι ήθελα να έρθω εδώ να κρυφτώ για να μην με βρει. Και πού είναι τώρα η Ντένι? Για 22η φορά. Πήγε με τη φίλη τη την Νέτα στο Λουτράκι. Α, την Νέτα. Και σταμάτα να πήγε να έρχεσαι, διότι μου είχε πάρει το κεφάλι. Εδώ δεν έχει μια καταπαχτή. Και θα πάνε στο καζίνο και θα γυρίσουν αργά το βράδυ. Α, εντάξει, κανεί. Αλλά δεν εμπιστεύει τη μάνα σου. Για ξανακάνω την ερώτηση. Α, πήρε μαζί τη και τη Μαρούσκα. Α, τη Μαρούσκα. Για αγούρι μου είπε, αλλά αυτό δεν το κατάλαβα. Μου είπε, λέει, ότι το είδε στην Βλαχοπούλου που το έκανε στην Οταρά. Και τι ώρα είπε ότι θα έρθουν? Για 22η φορά. Στη μία. Λοιπόν, πες μία. Δεν θα παίξει και λίγο blackjack θα παίξει. Δεν θα χάσει. Θα χάσει. Κάτι να παίξει να τα ξαναπάρει πίσω θα πάει 2. Κάτι να τσακωθεί με τους γκρουπιέριδες θα πάει 2 και 4. Όσπου να πάει να πάρει πίσω τη Μαρούσκα που θα την έχει βέβαια αφήσει ενέχειρο θα πάει 3 παρά 25. Άρα θα σταματήσει τα γκούντι στον ρυθμό. Ποια γκούντι, Βρενινέτα? Στην Τζακάλοφ είμαι. Ναι, 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 ναι. Αντωνάρα. Αντωνάρα. Πού σε ρεντένο, σε χάσαμε από τα γήπεδα. Πού να έρθω, ρε Αντουάν, έτσι που τα έκανε ο Δανιήλ, ας βλέπει τα χάλια της ομάδας μόνος του. Εμείς φέτος ας κρυβόμαστε που κάναμε τους γάβρους ανθρώπους. Γεια σου, Ρεντένι. Γεια σου, ρε Αντουάν. Ναι, ναι, Νινέτα μου, Αντουάν. Ναι, τι σου έλεγα. Ναι, Νινέτα μου, άστεγη, άστεγη. Σαν την Άννη κατάντησα. Μιούζικαλ θα γίνω σε λίγο να μου το θυμηθείς. Αλλά χαλάλι τους. Ξέρω εγώ πώς να τους αφήσω. Μέχρι τις 3, σαν πως θυμάμαι κιόλας πόσο κρατάνε αυτά τα πράγματα. Κάκατο στα νεκάκι, μαντάμ, δεν το θέλω για φαΐ, για τη δόση μου το θέλω. Βρε, κανάλια. Κυραντίνη. Ρε, άστα, κυραντίνη, μη σου κόψω τον κόλο. Βρε, πότε βγήκες, ισόβια δεν ήσουνα? Την μεθήμερη. Έλα, τυχεράκια. Άρα, κυραντίνη. Έλα, λάβε. Φορτωμένη, φορτωμένη. Τι να πω. Μην το κοιτάς, δεν είναι μουσαντά. Κυραντένι μου, χίλια ευχαριστώ. Και ό,τι χρειαστείς, εδώ είμαι. Τι να χρειαστώ, βρε. Δεν μου λες. Ναι. Έχεις λούκια στη γυναική απτέρυγα. Έλα εσύ μέσα και ό,τι θέλεις για πάρτι σου. Ντενάρα μου. Γεια σ' αγόρι μου. Ναι, ναι, Νινέτα μου, τι να κάνω. Αχρίαστος να είναι, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά. Νινέτα,
Δεν μπορείς να φανταστείς με ποια τρακάρω σε μισό λεπτό. Με την Ξηνή. Περίμενε να δεις τι θα της κάνω. Γεια σου, Μινα Χρυσό μου, τι κάνεις? Κουράγιο, κυρία Μαρκορά. Όταν σας βλέπω, κουράγιο. Κρίμα, Χρυσό μου, γιατί νιώθω μια δυσφορία και θα ήθελα να μου συμπαρασταθείς. Δυσφορία? Ναι, τώρα θα μίλαγα με τη Μαρίνα, ξέρεις, του Κωνσταντίνου. Ναι, να ξέρω. Τι κάνει, έχω χαθεί τώρα τελευταία. Τι να κάνει τώρα που χώρισε με το μνηστήρα της. Λαμπίθαρο τον έλεγανε. Χώρισε? Ναι, ίσως προέκυψε κάτι καινούριο στη ζωή της. Τι να πω. Άντε, γεια σου, Χρυσό μου. Γεια σας. Καλά, Της την έριξα την αυτοσχέδια κι ας την να ψάχνει για την προκήρυξη. Δύο απ' όλα. Τενείς. Σιλβάνα, Χρυσό μου. Πώς από εδώ? Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα? Καλά που σε είδα, Χρυσό μου, και το Χάνια, γιατί προχτές δεν μου είπες τι έγινε με τον αδερφό σου. Πέτυχε η εγχείρηση. Καλή, μισό λεπτό, να σου πει μια καλησπέρα. Λουίζα, έλα εδώ. Ντενίς! Αγάπη μου! Κόκκινες νύχτες στα χείλη σου στάζουν, δυο μαγεμένες φωτιές που μ' αρπάζουν. Κόκκινες νύχτες στα χείλη σου απόψε μου τάζουν. Απόψε μου τάζουν. Κόκκινες νύχτες στα χείλη σου στάζουν, δυο μαγεμένες φωτιές που μ' αρπάζουν. Πού πας, παιδάκι μου, για να πεις στη δουλειά σου? Ότι είναι δουλειά τώρα αυτό, άσε μας ρετόλι με τα τσιφτετέλια πρωινιάτικο. Τσιφτετέλια πρωινιάτικο, εσύ μέχρι πρότινος τρελενώσουν για τα τσιφτετέλια πρωινιάτικο. Τα πρότινος ξεχάστε, τα καμιά καλή δεν έχουν να μας στείλουνε. Ναι, με πήρε η μουσχουρή, μου ζήτησε συγγνώμη που δεν μπόρεσε, αλλά δεν ήθελε να πλακωθεί με τον Καρέρας που είχε βάλει τους σχεδεμένους για να έρθει. Κοίτα αύριο να μου φέρουν καμιά ποιότητος. Ναι, θα πάρω την μπάλτσα, άιντε τώρα. Άιντε τώρα, παιδάκι μου! Τι έγινε, σου πει τίποτα? Άσε μας και σε γλάμπη, τι να μου, δεν προλάβαμε ακόμα. Καλά. Μόλις τελειώσετε, κοίτα να την ψήσεις, να ξαναβρούμε. Και από μένα ό,τι θες. Αυτοκίνητο θες, θα το έχεις. Μηχανή, μετρητά. Κανένα παιδί από το συνεργείο θα το έχεις. Τι λες, ρε λάμπη? Η φιλία δεν εξαργυρώνεται. Και με τον ψηλό στην αποθήκη, πώς τον είπαμε? Αντώνη. Καλημέρα, Χρυσά μου. Καλημέρα, γιατί τι κάνουμε? Εσύ, Χρυσό μου, γιατί είσαι έτσι πεσμένο? Σύθυρη καρδιά. Αν με βοηθούσες λίγο. Με τη Μαρίνα μου, δεν τα ξέρετε? Που έχει μπλέξει με κάποιον αλήτη, κάποιον λεμέ. Όχι και λεμέ. Λεμές, μαντάμ. Λεμές. Αλλά πού θα μου πάει, θα του τα σπάσω τα παιδιά αυτού του καριόλι. Για πετε μου κι εσείς, πώς θα ήταν καλύτερα να του φάω τάντερα, να του βγάλω τα δόντια να τα κάνω κομπολόι, να του τα κόψω και να τον αμολύσω στη συγκρούνα να τον αναλάβουν οι κοπέλες? Εσείς τι λέτε? Φαντάζομαι τη συζήτηση την αποκλείεις. Φυσικά, γι' αυτό κράτα. Αλλιά κάνε μου τη χάρη, δεν φτάνει που σου κρατάω τα μπόσικα, θα σου κρατάω και το καθρεφτάκι τώρα. Αφού ξέρεις, μωρό, δεν θέλω να με δουν, έρχομαι μόνη μου. Τι θα βάζει τώρα ο κόσμος με το νου του? Μωρή, το κακό με εσένα δεν είναι που τα λες. Είναι που τα πιστεύεις κιόλας. Τελείωσε, είναι τελευταία φορά που έρχομαι. Εάν δεν μου πει τι θα γίνει με το δοκιμαστικό, θα του δώσω πασαπόρτι. Και θα βρει καινούριο μόρτι. Άλλο αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Μαρκορά. Άδα! Τι κάνεις εδώ? Μη χειρότερα. Καλή και Διάννα εδώ, δεν τη βλέπετε? Μου σηκώνει σε μένα τη φωνή. Πάντως αυτό το κόλλημα που έχετε μαζί μου πρέπει να το κοιτάξετε. Ένας φίλος μας από τη ΔΕΑ ήθελε να κάνει δοκιμαστικό και ήρθαμε να το μαζέψουμε. Γιατί θα κάνει σύριαλ. Το φαντάζεστε? Σύριαλ? Κρίμ, κρίμ. Εσείς? Εμείς. Καλά κι εμείς. Όχι, λέω εσείς τι κάνετε εδώ. Εμείς τι κάνουμε εδώ. Εμείς ήρθαμε εδώ για την επιχορήγηση μέσω της τηλεόρασης. Για τα καλοκαιρινά τμήματα. Άντε, μακάρι να σας βλέπουμε τουλάχιστον το καλοκαίρι. Γιατί το χειμώνα μαύρα μάτια κάναμε. Και τώρα με συγχωρείτε, καλημέρα σας. Η επιχορήγηση που λέγαμε. Γεια σας και να σας βλέπουμε. Κόκκινες νύχτες στα χείλη σου στάζουν, δυο μαγεμένες φωτιές που μ' αρπάζουν. Κόκκινες νύχτες στα χείλη σου απόψε μου τάζουν. Μήπως να το βλέπεις λίγο πιο ρασιοναλιστικά το πράγμα? Δεν ξέρω πώς λέτε να το βλέπω, αλλά εγώ αυτού θα τα σπάσω τα παϊδιά. Ωραία μανία με τα παϊδιά. Δεν έφταιγε αυτός! Ήτανε μικρός! Δεν ήξερε τι έκανε. Μέρα. Τι κάνετε? Ψάχνει να βρει το αμόρε της Μαρίνας, να του σπάσει τα παϊδιά. Για αρχή! Μια σε λατρεύω, μια σε μισώ. Κάτι παράξενο μαζί σου με δένει. Κάτι μου παίρνει το μυαλό. Και εκεί που λέω να πετάξω μακριά σου να τα πω. Γυρίζω πάλι στην αγκαλιά σου για να στο ξαναπώ. Ναι. Σερπρίζ! Τι κάνεις εδώ, παιδί μου? Μη φοβάσαι, Νίκη μου. Σου είπα. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Έχω έρθει με μια φίλη μου. Και πού είναι τώρα η φίλη σου? Έξω φυλαϊτσίες μέχρι να τελειώσουμε. Όχι, αποκλείεται τώρα να τελειώσουμε. Όχι, πρέπει να φύγεις. Όχι, πριν μου πεις τι θα γίνει με εμάς ή με το δοκιμαστικό. Κάτσε εδώ, κακομοίρα μου, και μην το κουφίσεις. Δεν ξέρουμε ποιος άλλος θα ρυπάρει σήμερα. Ποιος άλλος να έρθει, μωρέ?
Α, η Μίνα. Κλείστε το όμως, αγάπη μου, εγώ είμαι. Και έγινε βρε παιδιά συνάντηση παλαιών συμμαθητών. Τι είναι αυτά που λες, σε παρακαλώ πολύ. Κωνσταντίνε, τι κάνεις εδώ? Εγώ ήρθα για την Τέμι. Εγώ ήρθα για τον Κωνσταντίνο. Εγώ ήρθα για τη Μαρίνα. Εσύ, Μίνα μου, τι θες εδώ? Και εγώ για τη Μαρίνα ήρθα. Έμαθα ότι δεν είναι καλά που χώρισε με τον κύριο Λάμπη και ήρθα για να τη σταθώ. Είμαι έτσι εύκολα το ξεπερνά στο Λάμπη. Με χωρίσατε. Κρίμα, κρίμα. Ναι, μωρέ, την έστειλε εκεί πέρα, πάει στο διάολο γάμο τη μάνα του. Γιατί πολύ μου είχε ζαλίσει τον έρωτα. Αλλά όλο και με γυροφέρνει, όλο παίρνει από το πλατό Λάμπη, όλο παίρνει από το πλατό Λάμπη, ξέρεις. Έωστε έτσι, σας γυροφέρνει, να πούμε. Κρίμα, κρίμα. Όπα, τι έγινε, παιδιά, συνάντηση παλιών συμμαθητών. Μα τι λόγια είναι αυτά, Χρυσό μου, εγώ ήρθα για τον Κωνσταντίνο. Και εγώ ήρθα για την Τέμι. Εγώ ήρθα για τη Μαρίνα. Μαρίνα. Ναι, μόνο που η Μαρίνα, ξέρετε, δεν μπορεί να δεχτεί κανένα για κανένα μισάωρο, οπότε. Μάλιστα, καλά, τότε εγώ πάω να πιω ένα καφέ μέχρι τον μπα και θα ξαναγυρίσω. Κύριε Μαρκορά, ναι. Δεν πάτε που σας θέλει ο κύριος Κασιμάτης? Εμένα ο κύριος Κασιμάτης. Τι να με κάνει εμένα? Κύριος Κασιμάτης μέσα. Α, για την επιχορήγηση θα είναι. Ναι, μα αυτό θα είναι. Πάω. Στο καλό. Να σε αφήσουμε κι εμείς, Χρυσό μου, γιατί έχω μια κουβέντα με τον κύριο Λάμπη που έχει ένα πρόβλημα και θέλει τη βοήθειά μου. Ποιο πρόβλημα? Για τα παϊδάκια που λέγαμε, να περάσουμε όμως πρώτα από το γραφείο του κυρίου Κασιμάτη, να του πω μια καλημέρα. Μια καλημέρα! Μόνο σε ποιον τα πουλά τώρα αυτά, σε ποιον τα πουλά τώρα αυτά! Άκουσε και θέλει να τη πει μια καλημέρα! Μπορείς να ηρεμήσεις, σε παρακαλώ. Γιατί δεν το ομολογείς, γιατί δεν το ομολογείς. Πες, τον βλέπω κρυφά τα πρωινά, δεν ξέρω κι εγώ τι μου γίνεται. Τα έχεις παίξει τελείως, μου φαίνεται. Να μου πεις, κυρία μου, σας θέλω και δύο. Και όχι να μου το χειροφέρει συνέχεια και όλο. Παίρνω από το πλάι το λάδι και παίρνω από το πλάι το λάδι. Λες και. Καλά, καλά μου τα έλεγε με ένα ηφόρα. Καλά μου τα έλεγε με ένα ηφόρα, σκατά! Κωνσταντίνε, τι λόγια είναι αυτά που λες στο κορίτσι? Μα βρε, Μίνα. 15 φορές τις έχω δείξει την παρήχηση του Θου για εκείνες τις ασκήσεις ορθογωνίας που λέγαμε. Και. Ελάτε να πάμε πάλι από την αρχή! Πάμε πάλι από την αρχή! Αν δεν θα έρθω, δεν θα φθαρθεί, δεν θα θλαστεί το πάθος που ορθώθει ευθύς ως ο θερμός θεσμός που εθράφστη χθες. Μα αφού άθλια νιώθω. Ως θυμηθώ του θείου κλαπθμού σου βάθος, θα έρθω μανθούς και θα εφρανθείς θούθμωση, θες δε θες. Πάλι πάλι, πάλι μαζί με τον ρυθμό. Πάμε. Αν δεν θα έρθω, δεν θα φθαρθεί, δεν θα θραχθεί το πάθος που ορθώθει ευθύς ως ο θερμός θεσμός που εθράφστη χθες. Μα αφού άθλια νιώθω, ως θυμηθώ του θείου κλαπθμού σου βάθος, θα έρθω μανθούς και θα εφρανθείς θούθμωση, θες δε θες. Ναι, δε θες. Καλημέρα, Χρυσό. Ω, γεια σας, κυρία Ντένι, γεια σας, κυρία Ντένι. Καλά, Χρυσό, μη φωνάζεις, ακούω. Εσείς μ' ακούτε, κάποιοι άλλοι δεν ξέρω αν μ' ακούνε, κυρία Ντένι, κυρία Ντένι. Κάνεις εδώ εσύ, Χρυσό μου. Εγώ, το δάσκαλο περιμένω, που έμαθα ότι είναι εδώ, και μου είπε να τον συναντήσω όξω από εδώ, μου είπε. Αλλά δεν φάνηκε ακόμα, κυρία Ντένι, κυρία Ντένι, κυρία Ντένι, κυρία Ντένι. Λίγο. Όλεγα εγώ ότι θα με κάτσε, στο έλεγα. Ακούμε, Νίκη μου. Νίκη, μου. Τι κάνεις? Τι να κάνω, Ντένι μου? Τι να κάνω? Άναψε και κόρωσε και γι' αυτό βγήκε λίγο στο παράθυρο να πάρω αέρα. Κρέσει, είσαι σαν να έχει βγει από την εντατική. Δεν πέφτει και πάρα πολύ μακριά. Και τώρα πώς νιώθεις? Άθλια, Ντένι μου. Άθλια, άθλια. Μα αφού άθλια νιώθω, ως θυμηθώ του θείου κλαφθμού σου βάθος, θα έρθω μανθούς και θα εφρανθείς θούθμωση, θες δε θες. Θες δε θες. Χάλια δεσποινής μου και πάλι χάλια, χαίρετε. Τι μου συγχύζεσαι. Λοιπόν, τι μου είπες? Θα βγούμε το βράδυ, να πούμε που χαθήκαμε. Θα βγούμε. Αν ζω μέχρι το βράδυ, θα βγούμε. Θα τη σκοτώσω. Μέχρι το βράδυ θα τη σκοτώσω. Μα να φερθεί έτσι σε μένα, το Λάμπη! Τι τα θες, τι τα γυρεύεις, αγόρι μου. Η γυναίκα, γυναίκα είναι. Τη σκατιά τη θα την κάνει. Μα σε μένα, μαντάμ Ντένι μου. Σε μένα, που ήμουν ακερία να μένω. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί. Έτσι είμαστε εμείς οι γυναίκες, αγόρι μου. Σε αυτούς που τιμάνε το στεφάνι τους τα κάνουμε όλα. Αχ, πάει, χάλασε. Χάλασε η κοινωνία, μαντάμ Ντένι μου. Χάλασε. Εσάς τα αγόρια σκέφτομαι που είσαστε άθωα. Τι να πεις? Τι να πεις? Τι θα πεις? Τι να πεις? Όχι, λέω, θα πεις κάτι? Ναι, το αίμα αυτού του μαλάκα! Καλά, δεν το κρατούσαμε στο γενικό και το αφηρημένο. Πέστε μου, μαντάμ Ντένι μου, πέστε μου, έχετε καμιά ιδέα ποιος μπορεί να είναι? Ο γιος μου πάντως αποκλείεται. Αυτό ας το υπογράφω. Ο γιος. Συγγνώμη που είναι γελιός σας δηλαδή, αλλά σιγά με το μαρινάκι γυρίζει να κοιτάξει αυτό το ξενέρωτο. Θα το τραβάει και σε ένα οργανισμό σου. Τι είπατε? Όχι, λέω, τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα ενός τύπου που μπαινόβγαινε τελευταία στο καμαρίνι της Μαρίνας. Νομίζω μπορώ να τον εντοπίσω. Βρέστε τον, μαντάμ Ντένι μου, βρέστε τον και από μένα ό,τι θέτε. Έτσι για πάρτι σας μια βέσπα δώρο. Θα στον βρω, αγόρι μου, όχι για την βέσπα. Α, στον βρω και θα σε ειδοποιήσω. Για να μπορείς και εσύ να μπαίνεις στο καφενείο με το κεφάλι ψηλά. Βέβαια. Και όχι μόνο με τα κέρατα ψηλά. Πάντως, αν είναι κανένα κεράτομα του Λάμπη, σε συμβουλεύω εγώ σε μεγαλύτερη. Μη δίνει σημασία. Όχι, δεν. Λίγα νομίζεις ότι έχω φάει εγώ από τον κύριο καθηγητή σου. Α, και ο κύριος καθηγητής, ε. Από τους πρώτους διδάξαντες. Το λυρί ανεξέλεγκτο. 3 χρόνια που είμαστε μαζί, να σου πω και με 15. 15. Μου έχω πάρει μυρουδιά. Για λέει. Παιδί μου, όλοι τους τσιλιμπουρδίζουν. Λένε εκεί πέρα καμιά μαλακία για να τις παραμυθιάσουν. Επιβεβαιώνονται και για λίγο, αλλά
Πάντα ξαναγυρίζουν. Ξαναγυρίζουν, ε. Εγώ με τον Κωνσταντίνο. Κάθε τόσο, όλο και κάποια πιτσιρίκα θα του γυαλίσει από τη σχολή. Α, στη σχολή τη βρίσκει. Ναι, μωρέ. Κάναν εγκέφαλο τσουλάκι να κάνει τη δουλειά του. Και γιατί απαραίτητα πρέπει να είναι εγκέφαλο και τσουλάκι. Γιατί, Μαρίνα μου, οι άντρες κατά κανόνα την κόμενα τη θέλουν χειρότερη από τη γυναίκα του. Για να μην υπονομεύσουν τη μόνιμη σχέση του. Κατάλαβε. Για λέει, για λέει. Για καταλάβει τον τελευταίο καιρό. Έχω την υποψία ότι τραβιέται με κάποιο τσουλάκι. Άντε καλέ, αφού είστε συνεχώς μαζί. Μωρέ έχει αυτό τον τρόπο του. Αλλά κι εγώ δεν ανησυχώ. Θα παίξει, θα κάνει το κέφι του. Και ξανά προς τη μήνα τραβά. Καλά μου τα έλεγε εμένα η Φλόρα. Σκατά! Τι σου έλεγε η Φλόρα! Τίποτα, τίποτα. Άσε με εμένα τώρα, άσε με. Παραλογίζομαι εγώ τώρα. Αλλά να ξέρεις, αυτό που είπες είναι ακόμη πιο παρανοϊκό. Πες μας ότι τρελαθήκαμε κιόλας, αλλά εμείς έχουμε ντοκουμέντα, κύριε, με 15! 15! Ναι, που έχουμε πάρει μυρωδιά. Άρα και το Λυρία είναι εξέλεγκτο. Βρε, τι κάθεσαι και πιστεύεις τώρα τη μοίρα. Βέβαια την πιστεύω γιατί την επαθούσα, λέγω. Δεν είμαι μήνα να μαλάκα να με έχει μόνο γεια και μετά να με πετάξει. Αγιαστά σου μην τα πάρω τώρα, αγιαστά σου μην τα πάρω. Δεν θα πει ότι εμά του δυο μα ενώνει μόνο το κρεβάτι. Εντάξει, αλλά. Θα τελειώσω! Νομίζω ότι σπαταλάω τόσες ώρες στα θέατρα, στις πρόβες, στις γκαλερί, στα διαβάσματα. Σ' αφήνω να επιβαίνει τη ζωή μου μέχρι και στην εμφάνισή μου. Έχω παρατήσει τη σχολή, τα πάντα, για να ασχολούμαι μόνο με σένα. Και αυτό λες να το κάνω μόνο και μόνο για να αναβαθμίσω το κρεβάτι μου. Άσε που το κρεβάτι μου δηλαδή έχει να με δει πάνω από μήνα. Πάνω από μήνα, ε! Ναι, παιδί μου, σου λέω. Νέκρα. Άνθρωπος δεν πατάει πια σε αυτό το σπίτι. Ούτε εκλογικό κέντρο του Μπέινα είμαστε. Γιατί, μωρή, τι γίνανε όλοι τους. Ξέρω εγώ, μωρή, εξαφανιστήκανε. Αλλά έτσι είμαστε εμείς εδώ. Ή που θα γίνεται λαϊκό προσκύνημα, ή που δεν θα πατάει ψυχή. Ούτε ο δικός σου δεν πατάει, ε! Εκείνος ούτε πια τα βράδια. Σαν φάντασμα έρχεται, σαν φάντασμα φεύγει. Από τα ουίσκια τον καταλαβαίνω. Και ύστερα μπουχός. Τι σκατάγεται, ρε Μαριάδη, μου λες. Πού να ξέρω κι εγώ, μόλις εσύ, τι. Τα νύχια μου να μυρίσω. Τίποτα άλλο δηλαδή. Εκείνο που με διαολίζει ότι δεν έχουμε πιο να τσακώνομαι. Να μου λες να πετάγομαι εγώ, να τσακωνόμαστε έτσι στα ψεύτικα, να το νόμιζε. Μόνο ο Τίτος μου έχει μένει. Αλλά και αυτό το κτίνος δεν βλέπει πια κόσμο και έχει μελαγχολήσει. Thank you.
τσαρδί, καλό είναι. Σα σπίτι έχει τα προβληματάκια. Μπα, δεν μα αρέσει τίποτα. Όχι, πώς. Πάλι καλά. Η τύχη, α πούμε, είναι πολύ ωραία. Εξαιρετική, θα έλεγα. Και τα πατώματα, άψογα. Δεν το ξέραμε να κοτσάρουμε μπανιέρα και μπιντέ στη μέση για να το κάνουμε του γούστου σα. Αν το λέτε, μην το λέτε. Μια μπανιέρα θα ήταν ό,τι πρέπει για να ξεπλύνει το κίτς που κουβαλάτε εδώ και χρόνια τώρα. Κίτς, ε! Κίτς! Όχι, όχι, όχι! Θα είμαστε πολύ μας. Ναι, ο Λάμπης αργήσει να έρθει. Και αν έρθει ξαφνικά τι κάνουμε. Σου λέω, θα αργήσει πολύ. Και πώς είσαι έτσι σίγουρη. Αφού χωρίσαμε. Όπα! Τέτοια έκανε και αυτός όταν του το είπα. Γιατί πουλάκι μου! Γιατί πουλάκι του, αυτό μόνο βρήκε να πει ο Λεχρήτης. Ναι, και μετά άσπρισε, κοκκίνησε, μπλάβησε, χέστηκε πάνω του, σας λέω. Γιατί παιδάκι μου το πέταξε με στα μούτρα του ανυποψίας του. Άριστα έπραξε, χρυσό μου. Τους άντρες πρέπει να τους πιάνεις εξαπίνεις για να τους ελέγχεις. Ναι. Ναι, έχεις πέσει μάλιστα, Διάνα, αν η πρώτη κουβέντα που θα βγάλουν από το ηλίθιο στόμα τους είναι κάτι σαν το πνίξιμο του βατράχου. Αυτό ακριβώς έκανε. Σπλάτς και μετά άρχισε τα δεν ξέρω, θα δούμε. Συνθήκες δεν έχουν οριμάσει ακόμα. Χρειάζεται ψύχρεμη μεθεώρηση των πραγμάτων και βαθιά συνείδηση των νέων συνθήκων. Ναι, κάτι τέτοια μου έλεγε. Αλλά μου είπε και κάτι άλλο που δεν κατάλαβα αν έπρεπε να κλάψω ή να βελάξω από το κλάμα. Η ταπεινή μου γνώμη, άρχισε το βέλαγμα. Η πρώτη νότα είναι μου. Έλα! Δεν θέλω ή το πάθεις, θα πάω να τον βρω εγώ. Θα ψαρέψω εγώ το ροφό που έκανα γιαγιό. Να δω τι σκατάχει μέσα στο μυαλό του. Όχι, κυρία Ντένι, μην μπλέξουμε τα πράγματα. Αφήστε, μην καταλάβει και η ραβωνιάρα του τίποτα. Αλήθεια, αυτή η δικηγόρος άνευ χαρτοφυλακίου και λοιπόν προσόντων τι κάνει. Το μαλάκα. Τον απόλυτο μαλάκα όμως. Μου γυρίζει τσοκαρί εδώ μέσα, λες και είναι σπίτι της. Και νομίζω ότι βγάλαμε μια νομική για να δουλέψει εμένα πια. Αυτή που ακούει νομική και νομίζω ότι είναι ξενυχτάρικο στον μπουρνάζι. Ναι, Ερικα, μου το είπε και αυτό μια μέρα και κόντεψα να φάω τα δικόγραφα. Τι, ο κύριος, στο μπάνιο, κάνει κουρά υγείας και μορφιάς. Ναι, μας έχει βλέψει δύο τάσματάλι. Αχ, Ερικα μου σε κλείνω, μάλλον το κνόβελο θα είναι. Ναι, θα περιμένω να κατέβεται μου το κεφάλι μου και μετά θα τις ανοίξω. Ευχαριστώ, θα τη χρειαστώ. Γεια σου, Χριστό. Γεια σας, κυρία Μαρκορά, πώς από εδώ. Εγώ πώς από εδώ, εσύ πώς από εδώ. Αλλά ξέχασα, τα κρύβεσαι πάλι από κανένα πελάτη σου. Αλλά μη στεναχωριέσαι, Χριστό μου. Αυτά έχουν οι χασοδίκες. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Νιάτα, ομορφιά, μέλλον. Να σκοτώνω όσο το δίποτα στο πορτοράφτη για την 8η πλαστική. Ο γιος μου που είναι. Και να μην μου πετυχαίνει κιόλας. Κωνσταντίνε! Δεν είναι εδώ κανείς. Πώς δεν είναι. Τι το έλα, γόρι μου.